Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Νομίζω ότι είχε και κάποιες έτσι μικρές εκπλήξεις η συζήτηση μέχρι στιγμής. Ο κύριος Κυλακάκης μας είπε ότι το φαινόμενο της ακρίβειας θα είναι μόνιμο. Άρα θα παρακαλούσαμε ειλικρινά, κύριε Βεζιρόπουλε, ενημερώστε τον, να ενημερώσει και τα στελέχη της κυβέρνησης τα οποία βγαίνουν στις τηλεοράσεις, ότι η γραμμή έχει αλλάξει και ότι το φαινόμενο πλέον συνειδητοποιείται ότι δεν είναι παροδικό. Αναμένουμε λοιπόν ανάλογη απόκριση πολιτικής. Εάν θεωρείτε ότι το φαινόμενο ήρθε για να μείνει, πρέπει να λειτουργήσετε και αναλόγως. Είναι κάτι το οποίο εμφανέστατα δεν βλέπουμε. Συζητάμε σήμερα τον συμπληρωματικό προϋπολογισμό. Έλεγε ο κύριος Κυλακάκης. Εμείς πάντως σχεδιάσαμε φέτος τον προϋπολογισμό με την υπόθεση ότι η πανδημία ως οικονομική μεταβλητή θα φύγει σταδιακά από τις αρχές του 2022. Αν έχουμε άλλη υπόθεση, ή αν η αντιπολίτευση έχει άλλη υπόθεση και επιστημονικά δεδομένα για να τη στηρίξει, μπορεί να τη θέσει, αλλά θα είναι μια δύσκολη υπόθεση αν δεν συμβεί αυτό ο επόμενος προϋπολογισμός. Πρέπει να είναι, νομίζω, πολύ περήφανος για αυτή τη δήλωση. Δεν υπήρχε ουδής στην παγκόσμια κοινότητα που να έλεγε ότι η πανδημία θα υποχωρήσει και μάλιστα το πρώτο τρίμηνο του 2022. Και ξέρετε που είμαστε αυτή τη στιγμή? Τρίτη στον κόσμο σε θανάτους την τελευταία εβδομάδα ανά εκατομμύριο. Τρίτη στον κόσμο. Δεν συζητάω για την Ευρώπη. Μας κυνηγάει ασθμένοντας η Μάλτα, αλλά από ό,τι φαίνεται δεν έχει ελπίδες. Στην πιο οδυνηρή στατιστική. Στους θανάτους ανά εκατομμύριο. Και αυτό δεν το ξέρατε. Και ζητάτε τώρα να σας έχουμε και εμπιστοσύνη. Που φέρνετε συμπληρωματικό προϋπολογισμό. Και ψελίζεται ότι θα αλλάξει και το μεσοπρόθεσμο. Ποιο μεσοπρόθεσμο έχετε φέρει, θέλετε να σας θυμίσουμε? Το μεσοπρόθεσμο που λέει ότι θα έχουμε πλεώνασμα 2% το 23, σχεδόν 3 το 24 και 4 το 2025. Αυτός είναι ο σχεδιασμός πολιτικής στη στιγμή που παραδέχεστε και εσείς οι ίδιοι ότι το φαινόμενο της ακρίβειας ήρθε για να μείνει. Αυτό είναι ο σχεδιασμός. Η Ελλάδα πρωταθλήτρια λιτότητας και πλεονασμάτων. Έχει ανοίξει στην Ευρώπη μια συζήτηση. Πού είστε εσείς ακριβώς? Πού είστε, τι κάνει ακριβώς η Ελλάδα, τι θέση παίρνει? Υιοθετεί την πρόταση του ESM που λέει στο 100% να μπει ο στόχος για το χρέος. Έχετε υπολογίσει τι σημαίνει αυτό για την Ελλάδα τα επόμενα 20 χρόνια? 4,5% πλεώνασμα. Τα χειρότερα μνημονιακά πλεονάσματα, τα δικά σας. Εμείς δεν υπογράψαμε τέτοια, δώσαμε μάχη και τα ρίξαμε. Και επειδή πολλά λέτε για τη δική μας πολιτική, εμείς πληρώσαμε το τίμημα της δικής σας αναξιοπιστίας. Που πέφτανε όλα τα προγράμματα έξω. Τελείωσε λοιπόν το επιχείρημα ότι η ακρίβεια είναι παροδικό φαινόμενο, κύριε Σκρέκα. Δεν ξέρω αν ενημερωθήκατε πριν από λίγο, ο κύριος Κυλακάκης, στο διπλανό υπουργικό έδρανο ενημέρωσε την εθνική αντιπροσωπεία ότι η ακρίβεια ήρθε για να μείνει. Άρα και εσείς και ο κύριος Βεζιρόπουλος που κάθεται δίπλα σας και όλα τα κυβερνητικά στελέχη και οι βουλευτές της πλειοψηφίας πρέπει να προσαρμόσουν τις δημόσιες τοποθετήσεις τους. Είναι λοιπόν το φαινόμενο που θα μείνει. Δεν είναι παροδικό. Τελείωσε η επιχειρηματολογία περί παροδικότητας. Πάμε τώρα σε άλλη επιχειρηματολογία. Λέτε μονίμως ότι θα φέρετε στοχευμένα μέτρα. Μάλιστα, στοχευμένα μέτρα. Αυτά που σας προτείνουμε εμείς είναι στοχευμένα ή γενικευμένα? Δηλαδή η αύξηση του μισθού είναι στοχευμένο ή γενικευμένο μέτρο? Η διαχείριση του ιδιωτικού χρέους. Την πρότασή μας την παρουσιάσαμε, την παρουσίασε ο ίδιος ο Αλέξης ο Τσίπρας μαζί με τον αείμνηστο τον Κωνσταντίνο τον Μίχαλο, τον πρόεδρο της ΓΕΣΕΒΕ τον κύριο Καβαθά και τον πρόεδρο του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών, τον κύριο Χατζηθεοδοσίου. Για διαχείριση του ιδιωτικού χρέους, είναι στοχευμένο μέτρο ή είναι οριζόντιο? Η πρόταση για φορολόγηση των υπερκερδών, είναι στοχευμένο μέτρο ή γενικευμένο οριζόντιο? Η ρύθμιση της αγοράς, της λιανικής και της χονδρικής στην ενέργεια, κύριε Σκρέκα, είναι στοχευμένο ή οριζόντιο? Και μη μας λέτε ότι περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει στην Ευρώπη. Είναι ντροπή να το περιφέρετε αυτό το επιχείρημα πλέον. Διότι πριν το Μάρτι, και θα σας εξηγήσω τι έγινε το Μάρτι, μία σειρά από χώρες και το ΦΠΑ είχαν μειώσει και τον ειδικό φόρο κατανάλωσης είχαν μειώσει και τη λιανική είχαν ρυθμίσει
και τη χονδρική είχαν ρυθμίσει και τα υπερκέρδη είχαν φορολογήσει και κάνανε βέβαια και κάποια στρατηγική η οποία στη δική σας καθομιλουμένη είναι έγκλημα καθουσιώσεως. Μιλήσανε για κρατικοποιήσεις, ξέρετε ποιος? Ο κύριος Μακρόν, ο οποίος όλοι ευχόμασταν να είναι πρόεδρος της Γαλλίας στο δεύτερο γύρο. Όχι μόνο υποχρέωσε την κρατική EDF να φεσωθεί κατά το κοινό λεγόμενο 10 δισεκατομμύρια ευρώ για να μειωθούν οι λογαριασμοί σε νοικοκυριά και επιχειρήσεις, αλλά εξήγηλε και άλλες κρατικοποιήσεις. Μην με κοιτάτε, κύριοι της πλειοψηφίας. Πάρτε ένα τηλέφωνο του αδελφού κόμμα στη Γερμανία, τους Χριστιανοδημοκράτες, και ρωτήστε τους τι έγινε, βρε παιδιά, στη Γερμανία το 2010 μέχρι το 2020 και κάνατε 220 επανακρατικοποιήσεις από ιδιωτικοποιήσεις στον τομέα της ενέργειας. Το συντηρητικό κόμμα, το αδελφό σας κόμμα, έχετε σχέσεις στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος. Δεν είναι δύσκολο. Σηκώστε ένα τηλέφωνο και ρωτήστε τους τι στο καλό είδανε στην αγορά ενέργειας στη Γερμανία και πήραν αυτές τις πάρα πολύ σοβαρές αποφάσεις. Αυτά είναι οριζόντια ή στοχευμένα μέτρα που εφαρμόζουν όλες οι άλλες οι χώρες πριν το Μάρτι? Γιατί το Μάρτι ήρθε και η Κομισιόν, η οποία μάλλον κάποια μαγική γυάλα έχει μπροστά της, δεν ξέρω, ο κύριος Τίμερμανς, ο οποίος είπε όχι μόνο υπάρχουν υπερκέρδη, αλλά αποτιμώνται και στα 200 δισεκατομμύρια ευρώ. Και δεν έβαλε κανέναν αστερίσκο ότι στην Ελλάδα έχουμε βεβαιότητα ενδεχομένως να μην υπάρχουν. Σας είπε ένα νούμερο από αυτό εδώ το βήμα, ο Αλέξης ο Τσίπρας. Δεν το έχετε αμφισβητήσει, δεν του έχετε πει δεν είναι έτσι. Λέτε θα ρωτήσουμε τη ρυθμιστική αρχή. Δεν περιμένουμε από εσάς την τόλμη του Μακρόν που ανέφερε ο Ευκλήδης ο Τσακαλώτος πριν, ότι φωνάζει τους παραγωγούς κάθε μέρα και τους βάζει να κάνουν λογαριασμό. Αλλά περιμένουμε στοιχειώδη ειλικρίνεια και τόλμη. Είστε δέσμοι λοιπόν ιδεών οι οποίες μεταθέτουν την αντιμετώπιση της ακρίβειας και την προοπτική της ανάπτυξης σε ένα βέβαιο μέλλον. Είστε δέσμοι της λογικής ότι προηγείται η δημοσιονομική πειθαρχία. Είναι καταστροφική λογική, ειδικά για μια περίοδο κρίσης όπως αυτή που βιώνουμε τώρα. Βλέπετε τον κόσμο ανάποδα. Αυτό είναι κακό για την Ελλάδα, για την παραγωγή, για τα νοικοκυριά. Και εμείς καταψηφίζουμε τον συμπληρωματικό προϋπολογισμό. Γιατί καταψηφίζουμε το μεσοπρόθεσμο Μητσοτάκη, γιατί καταψηφίζουμε τη λιτότητα Μητσοτάκη, και επειδή ξέρετε έχουμε μπει σε ιονή προεκλογική περίοδο και η επόμενη κάλπη είναι με απλή αναλογική, δεν υπάρχει ισχυρή παρουσία στην αίθουσα βεβαίως από τη Νέα Δημοκρατία, αλλά γνωρίζει σύσσωμη η κοινοβουλευτική της ομάδα ότι μετά την κάλπη της απλής αναλογικής 40 έως 50 από τους βουλευτές σας δεν θα είναι εκλεγμένοι σε αυτή την αίθουσα. Είστε δέσμοι αυτή τη λογική. Αυτή τη λογική θα την πληρώσετε. Καλύτερα να γίνουν εκλογές γρήγορα για να μην την πληρώσει και ο ελληνικός λαός. Η Ελλάδα χρειάζεται προοδευτική διακυβέρνηση και εμείς είμαστε έτοιμοι να απαντήσουμε σε αυτό το μεγάλο ιστορικό ζητούμενο. Σας ευχαριστώ. Θα δώσω τώρα το λόγο στον Υπουργό